Λοιπόν, ένα σχόλιο για την πορεία της Ακαδημίας και τη δουλειά που γίνεται εδώ στα γηπεδάκια. Οι Ακαδημίες είναι μια δουλειά για να εξελίσσουμε τα παιδιά και να μάθω στο εφαγωνίζεσαι, να αποκτήσω το παιδί προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο να μάθουν να παίξουν ποδοσφαίρι ή να βιντεοτούν στο ποδοσφαίρι, είναι και το κομμάτι της παιδαγωγής. Πιστεύω ότι εμείς δουλεύουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί η ομάδα μας δεν διαμαρτύρεται στους διαιτητές, έχουν καλή συμπεριφορά που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες, και όλο αυτό έχουμε καταφέρει να κάνουμε εξόλου την Ακαδημία εδώ και τόσα χρόνια, και δεν είναι τυχαίο που πολλά από τα παιδιά δικά μας ενσωματώνουν σε ΠΑΕ ομάδες Super League. Από εδώ και πέρα... Υπάρχει ταλέντο στα μικρά παιδιά στις ηλικίες, πώς το βλέπεις? Σαφώς και υπάρχει. Η Ακαδημία στα κλινική, όπως αντικό ο δικό μου εδώ και άλλες ακαδημίες που είναι ΠΑΕ, τροφοδοτούν από εμάς που παίρνουν τους παίκτες που ξεχωρίζουν, και γι' αυτό και έχει επιλεγμένα παιδιά οι μεγάλες ομάδες ΠΑΕ, και έτσι δημιουργείται μια κατάσταση εδώ, δηλαδή, που εμείς τους καλλιεργούμε από μικρό, από 4 χρονών, ξέρω, από 3-4 χρονών, και τα παιδιά που έχουν τα ταλέντα συνήθως μας τα ζητάνε οι ομάδες, όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ατρόμητος κτλ. Και ενσωματώνουν σε αυτές τις ομάδες μετά, αυτοί που έχουν ταλέντα. Και μια συμβολή στους γονείς των παιδιών που ασχολούνται καθημερινά, τι τους συμβουλεύεις? Να πάνε τα παιδιά στη ΣΠΑΕ ή να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να τα πάνε σε μια μεγαλύτερη ομάδα? Το θέμα τους γονείς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε παγκόσμιους τώρα. Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν υπομονή, να στηρίζουν τα παιδιά τους με την καλή έννοια, να μην τους δημιουργούν άγχος, ούτε να δημιουργούν ιδέες ότι αδικούνται από κάποιο προπονητή, γιατί πιστεύω ότι κανένας προπονητής δεν θέλει να παίζει αυτήν την ηλικία να χάσει, ξέρω εγώ, ή να ευνοήσει κάποιο παιδί. Οι γονείς πρέπει να είναι στην άκρη, και όταν ένα παιδί γκρινιάζει πρέπει να το πει, να δουλεύει, αγόρι μου να δουλεύεις, για να βελτιωθείς και για να παίζεις περισσότερο από όταν δεν παίζεις πολύ, και να είναι και να μην, να σου πω, να μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία αντιπαλότητας και να μιλάνε με τους διαιτητές αγώνα όταν παίρνουν τα παιδιά και δημιουργούν φασαρίες στα γήπεδα. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα, για γονιός. Ο γονιός πρέπει να είναι, να έχει μια συμπεριφορά που τα καταλαβαίνει το παιδί ο ίδιος, ότι δεν αδικείται από κανένας, και να τον στηρίζει με τον σωστό τρόπο, ούτε στη προπόνηση να επεμβαίνει και ούτε στο παιχνίδι να πει κουβέντα στα παιδιά του, να πει αν περνάει καλά, γιατί στην ουσία το παιδί πρέπει να περνάει καλά για να μπορεί να αρέσει αυτά που κάνει, να διασκεδάζει και να μαθαίνει. Ο Ντανιέλ εδώ έχει φτιάξει μία από τις καλύτερες ακαδημίες. Έρχομαι τα Σαββατοκύριακα για να δω ποδόσφαιρο. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ από τα μικρά παιδιά που παίζουν το σωστό ποδόσφαιρο, το οποίο το έχουν μάθει από 4-5 ετών. Είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, και θα δούμε και περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, γιατί βλέπω ότι όλες οι ομάδες του Ντανιέλ είναι πάρα πολύ καλές. Έχει μία από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα, και συγχαρητήρια στον Ντανιέλ Μπατίστα για αυτό το πράγμα που κάνει. Στα μικρά παιδιά δίνει μεγάλες δυνατότητες για να προχωρήσουν και να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ.